Καλό σας απόγευμα. Οι Χρυσές Συναγές και σήμερα πιστές στο ραντεβού τους εδώ στην κουζίνα μας, μαζί με τη Γαλάτια την Παπορίδη. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ, καλώς βρήκα. Πώς ήταν η πρώτη εβδομάδα μαζί μας? Καλή, καλύτερη από ό,τι είπε. Ω, ήταν μια χαρά. Δεν το περίμενες. Με κούρασες πάρα πολλά. Όχι, αποφάσισα να παίρνω τη ζωή όπως έρχεται. Καλά κάνεις, σωστά. Και αν κάποιος έχει προβλήματα, απλά φέρνει το μαδράκι. Τι ωραίο θα μας φτιάξεις σήμερα? Λοιπόν, σήμερα θα σου φτιάξω έναν κότσι χοιρινό, το οποίο είναι στην κατσαρόλα. Θα σου δείξω έναν τρόπο που το φτιάχνω εγώ και αρέσει και μου. Να ρωτήσω κάτι, ναι. Να μέσα έχει κότσι. Κότσι, ναι. Παρακάτω. Λοιπόν, και θα σου φτιάξω μια γιαούρτο τυρόπιτα. Στην οποία βάζω γιαούρτι στο ζυμάρι και βάζω το γιαούρτι και μέσα. Είναι εντάξει. Δηλαδή, κοίτα, μετά από το κολοκούι, που λέτε, τα υπόλοιπα είναι τίποτα. Ναι, τώρα δεν είναι μια τυρόπιτα που την κάνω με τη ζυμώνα τη με το γιαούρτι και φτιάχνει έτσι αφράτη. Τα τυρόπιτα αρέσκουν μας πάρα πολλά, έχω να σου πω. Χαίρομαι. Απλά πρέπει να πετύχει και την τυρόπιτα να μένει που είναι τόσο μαλακή. Όχι, τούτο είναι πάρα μέσα, πολύ ωραία. Σου υπόσχομαι. Ναι. Νομίζω ότι το γιαούρτι κάνει την καλή δουλειά. Το μείγμα του γιαουρτιού με τα αυγά μέσα στην τυρόπιτα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Με τι θα ξεκινήσουμε, φαντάζομαι με το κότσι. Κότσι. Ναι, με το κότσι. Α, να ρωτήσω ακόμα κάτι. Τούτε σε έφερε μου, τε για να πιω. Εσύ δεν σε έφερε να πιει. Να πιω. Όχι. Γιατί, να επειδή δεν κοιμάσαι απέναντι. Να θέλει να πιει, αλλά είναι μετρημένε. Είναι ένα λίτρο. Ποιο? Μιλίτη. Ένα το βαλισούλο. Ναι, το πολύ πολύ να σου δώσω λίγο. Εντάξει. Να πιω ένα σοτ. Να πιει ένα σοτ μιλίτη. Λοιπόν. Για το κότσι χοιρινό με μιλίτη θα χρειαστούμε 1 τέταρτο φλιτζανιού ελαιόλαδο, 2 με 4 κομμάτια κότσι χοιρινό, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 κομμάτια τζίντζερ, μισό κουταλάκι σπόρους πιπεριού, 1 λίτρο μιλίτη, 2 φλιτζάνια ζωμοκοτόπουλου και 6 με 7 κλωναράκια θυμάρι. Και για τη σος που θα φτιάξουμε θέλουμε 2 κουταγιές βούτυρο, 1 μέτριο κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 φλιτζάνια ζωμό από το κότσι, 4 κουταγιές μαρμελάδα πορτοκάλι, 1 κουτάλι, με συγχωρείτε, μουστάρδα Ντιζόν, 1,5 κουτάλι σόγια σος και 1 κουταλάκι corn flour. Μάλιστα. Για να δέσει το corn flour, τι ναι, για να δέσει η σος. Λοιπόν, δεν τα πολύ καταφέρνω εγώ τα πράγματα, αλλά εντάξει. Έλα το σοτ σου. Οπα. Αν θέλεις μπορείς να φάεις να κάτσεις στο μπαρ, να το πιείς. Μα είναι πολύ ωραίο. Αξί, είναι ο μιλίτης. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, είναι ωραίο. Έτσι να βοηθήσω. Όχι ρε, με τόσο κύριε Λέησο. Α, πράγμα και ούλη, είναι πολύ καλά. Είναι πολλά λίον το αλκοόλ που έχει μέσα ο μιλίτης. Εντάξει. Είναι πολύ άλλο. Λοιπόν, ζεσταίνε το λάδι. Ζεσταίνε το λάδι. Να σου πω τη φιλοσοφία του το φαγητού καταρχήν. Mm. Το κότσι είναι ένα κρέας το οποίο είναι αρκετά φτηνό. Δηλαδή βρίσκεις. Είναι ψηλή η τιμή του τέλος πάντων στο κρυοπόλι. Είναι ένα κρέας το οποίο θέλει πολύ ώρα μαγείρεμα. Να ψηθεί. Να ψηθεί γιατί έχει πολλές ίνες. Mm. Όταν ψηθεί όμως γίνεται λοκούμιν, όπως λέμε στα κυπριακά. Γι' αυτό που άνοιξα την κατσαρόλα. Αλλά πρέπει να το ψήσεις πολλές ώρες σε ζουμί. Πόσες πρέπει ώρες να κάνεις το ένα. Ψήσες το. 2,5. Άτε. Ναι. Και επειδή δεν ήθελα να περιμένεις, δάμε. Πω, ήταν να πούμε και τις ειδήσεις, ήταν να δούμε και αχάλκινα χρόνια και πω. Λοιπόν, τούτο είναι αλάτι. Ναι. Πρέπει να βάλετε έτσι, με φοηθείς το αλάτι. Ναι, εντάξει, τώρα εγώ έπιασα μια χούφτα αλάτι. Νομίζω παράκαμε στο γαλάτι. Ναι, αλλά θέλει αλάτι, εντάξει, μεν το φοηθείς το αλάτι, διότι έχει λίπος και θέλεις το να, έτσι, να αλατιστεί καλά. Πιάσα το κρέας, διάζει μου το πιπέρι, σε παρακαλώ να με εγκαμνώ. Θέλεις να καρικεύσεις λίγο με λίγο πιπέρι, έτσι, γιατί εγώ έπιασα ήδη το κρέας. Μπράβο. Ωραία. Βάρτε το από την άλλη. Το λάδι σου πάντως έβρασε, να. Έβρασε, έτσι το θέλουμε να βράσει αρκετά. Εντάξει, τότε είναι η αλάτι, η πιπέρι, δεν κάνει τίποτε άλλο. Και θα το βάλουμε στο τηγάνι. Αν δεις τα υλικά, νομίζω ότι έγραψα 2 έως 4 κομμάτια κότσι. Ναι. Ο λόγος είναι γιατί με τα ίδια υλικά μπορείτε να φτιάξετε 4 κομμάτια χοιρινό. Ναι.
τούτον το κότσι να το φάει κάποιο πολλά πεινασμένο, μπορεί να θέλει ένα μόνο. Εγώ, α πούμε, αν είμαι πεινασμένη, θα το έτρωγα. Ναι, διότι το κρέα που έχει πάνω. Είναι πάρα πολλά. Ναι, είναι πάρα πολλά. Φαντάζομαι ότι πάρα πολύ. Ψήνεις πολλά. Να είναι πολλά μαλακό. Ναι, πρέπει να γίνει πολλά μαλακό. Λοιπόν, σπάσα τα ούλα, εγώ νομίζω σήμερα. Και ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Ακόμα. Το λοιπόν. Okay. Άρα. Πρέπει να το τηγανίσουμε από όλες τις πλευρές μέχρι να πιάσει χρώμα. Ναι. Εντάξει, σημαντικό να πιάσει χρώμα το κρέας, γιατί είπαμε πολλές φορές ότι το χρώμα σημαίνει νοστιμιά. Εντάξει. Και επειδή μετά απλώς να το βράσουμε στην κατσαρόλα, ναι, θα του δώσουμε άλλη ευκαιρία να ξεροψηθεί, καλά, πρέπει να πιάσει χρώμα. Καλό χρώμα. Καλό χρώμα στην κατσαρόλα. Δηλαδή, τούτη τη συνταγή μπορούμε να την κάνουμε μόνο στην κατσαρόλα, ή μπορούμε να την κάνουμε και στο φούρνο. Η συγκεκριμένη στην κατσαρόλα. Εντάξει, αλλά θα μπορούσε με τα ίδια υλικά να βάλει το κότσι στο φούρνο σκεπασμένο. Όσε φορέ έψησα κότσι, πρόσεξα ότι πρέπει συνέχεια να είναι καλυμμένο που υγρά. Εάν δεν είναι καλυμμένο που υγρά την ώρα, νομίζω ότι ενώ σου... γίνεται καλό. Γι' αυτό προτιμώ να το κάνω στην κατσαρόλα. Τώρα, αν θέλεις μετά, μπορείς να το τελειώσεις στο φούρνο. Και το γίνεται. Εμείς να τελειώσουμε πάλι στο τηγάνι, αλλά θα μπορούσες να το τελειώσεις στο φούρνο. Σειρά τα δαμέ, καμάτα. Απλώς είπα να κόψω το κρεμμύδι μου μέχρι Πέρσι το Πάσχα που μας έκαμε κάτι στο φούρνο ή όχι. Έμεινε σου κοινό το φαγητό γιατί έκαναμε το σε περίοδο νηστείας. Και δεν μπορούσες να φάεις, θυμούμε. Ήταν ένα αρνί αρνίσιο, το οποίο έκαναμε μέσα στο φούρνο. Να το κάνεις πριν να ξεκινήσουν οι νηστείες, σε παρακαλώ. Έκαναμε το μέσα στο χαρτί. Και ήθελες να το... Εμουσκομύριζε. Ήθελες να φάεις. Έμεινε σου ψυχολογικό, από τον το τραύμα. Έκαμετε με τα ψυχολογικά. Η αλήθεια να λέγεται. Το γυρίσουμε. Έφυγε μου και η κατσαρόλα. Λοιπόν, θέλουμε και άλλο χρώμα, θέλουμε να ξεροψηθεί από την άλλη πλευρά. Τώρα όμως για λόγω χρόνου και επειδή ήδη έβρασα το κότσι και θέλω να σας δείξω πώς γίνεται, θα το αφήσω να ξεροψηθεί πολλά, αλλά εσείς σπίτι σας θα το κάνετε, πρέπει να ξεροψηθεί καλά από όλες τις πλευρές, να το γυρίσετε και στο πλάι, να κατεβεί το λίπος του. Να μέσα έβαλα έναν τέταρτο φλιντζάνι ελαιόλαδο. Λοιπόν, και μετά θα πιάσω 2 σκελίδες κόρδων, τις δαμέ. Απλά να τις σπάσω έτσι. Με τα φύλλα έτσι όπως είναι. Έτσι. Έτω. Και θα βάλω μέσα τούτον ούλον το ginger, το οποίο θα κόψω απλά σε κομμάτια, δεν χρειάζεται ούτε να το καθαρίσεις ούτε τίποτε. Ούτε να το πολιτοποιήσεις, να το βάλει. Α, να γίνει μυρωδιά. Ναι, πολλά ωραία μυρωδιά. Και μετά θα βάλω και τούτα τα θυμάρια. Αρέσκει μου πολλά το θυμάρι για μένα. Και αρωματίζει πάρα πολύ. Άρα βάζεις τις μυρωδιές. Ναι, βάλω τις μυρωδιές. Να έχει τούτε τις μυρωδιές στο κότσι. Σου μύρισε ήδη. Ναι. Τα καταφέρνω με το πράγμα. Ναι, είναι με τη μπύρα, να μου να κάνω. Του κρασού, κυρία. Τούτο μπορείς να το κάνεις και με μπύρα. Τούτο το φαγητό. Ναι, είναι κρασού, η αλήθεια. Ναι, ξέρω που το που τα πες. Μπύρα είναι μπύρα. Και αυτό είναι ο μιλίτης. Πάντα όταν μαγειρεύω πίνω κρασί. Γαλάτια παμπορί. Τελεία. Λοιπόν, βάζω τον μιλίτη, είναι να ξυκαπνίσει τώρα. Σιγά. Μπορείς να βάλεις αχλαδίτη. Ο μιλίτης, έχει κόσμο που το ξέρει απλώς στην αγγλική του ονομασία, που είναι το apple cider. Είναι μπύρα μήλου, τέλος πάντων. Και θα βάλουμε 1 λίτρο μιλίτη. Έπιασα μια αρκετά μεγάλη κατσαρόλα. Αφού και μου μια σταξά, να πιω. Και τον μιλίτη σου μια χαρά. Και θα βάλω και 2 φλιντζάνια, είναι ωραίο, έτσι γλυκί, είναι έτσι μια γλυκά. Θα βάλω 2 φλιντζάνια ζωμό κοτόπουλου, εντάξει, μπουκίβωνο ζωμό. Άρα, δεν πειράζει που έβαλες το αλάτι, βάλε και το ζωμό. Ναι, βάλω και το ζωμό, θέλουμε να βάλω το ζωμό, να βάλω ακόμα λίγο αλάτι μέσα στο ζωμό. Πρέπει να αλατίσεις το πράγμα το οποίο είναι μέσα και θα βάλω και ένα κουταλάκι. Πιπέρι. Μισό κουταλάκι. Κόκκους πιπεριού, τούτο διά πάρα πολύ γεύση. Όπως άμα κάνουμε χταπόθηκια, καθιστά, ξέρω που βάλουμε.
Okay, λοιπόν, τούτον τώρα θα το αφήσετε να χογλάσει και θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία, θα το στουπώσουμε και θα το αφήσουμε 2,5 ώρες. Επειδή όμως σκεπάζεται τέλεια, αν κάνετε 4 κομμάτια κότσι, μπορούσε να σκεπαστεί τέλεια. Και ο κότσινο που κάνω μερικές φορές, βάλω το κότσι να στέκεται αντί να ξαπλωτώ. Α, δεν πιάνει τόσο πολύ χώρο. Όχι, να στέκονται 4, ας πούμε, και βάλω τούτα τα ζουμιά από πάνω. Επειδή δεν το καλύπτει όμως το ζουμί, στην ώρα περίπου, να το γυρίσω από την άλλη. Για να βεβαιωθώ ότι να ψηθεί καλά από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, τούτο σκεπάζουμε το 2,5 ώρες. Έτσι θα το κάνουμε τώρα όμως, οπότε είναι να το φύγω τούτο που δάμε. Το ακουμπήσω πας το... Μπορείς. Μπορώ να πω κάτι. Ακούμπησα το ήδη. Μπορώ να πω, όχι. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Μπορείς να ανοίξεις την κατσαρόλα όμως την άλλη. Να το σβήσω τούτο. Όχι, να το χρειαστούμε. Εντάξει όμως. Ναι, αφήσω το έτσι λίγο. Λοιπόν, βλέπεις το κότσι τούτο ή τα ψημένο 2,5 ώρες. Εάν δείτε... Εν το θυμάρι μου να σου μιλήσω. Κάμιες πως είναι το ατμοθεραπεία. Ατμοθεραπεία. Πρέπει να έρθει η χαρά η Παναγιώτου ή εσύ δικός μας να τη ρωτήσω. Οκ. Να πιάσω το να κάνουμε ατμοθεραπεία πάνω από το κότσι να λύει μόνο μου. Λοιπόν, θα το βγάλουμε μου τη μέσα το κότσι τώρα. Και πρέπει να σουρώσουμε τούτο το ζουμί. Οκ. Δέχεσαι. Καλό. Μπορείς να βοηθήσεις, ας πούμε, λίγο ή... Τι θέλεις να κάνω, πέμ. Λοιπόν, ένα κοίταξε, φαίνεται ότι δουλέψες, ναι, έλα ξέρω. Έλα τώρα είναι ακούς, δεν ξέρω. Πριν ακούω, τώρα είναι ακούω. Λοιπόν, τούτον τώρα είναι ένα πράγμα το οποίο πέφτει από το κόκκαλο, εντάξει, είναι πάρα πολλά μαλακό. Το κρέας, εδώ. Okay. Και τώρα έμεινε να το τελειώσουμε μέσα στο τηγάνι, να του κάνουμε μια ωραία σος. Βλέπεις, δεν τσούσε τίποτε, κανένα μια πολυπλοκότητα τον το πράγμα. Άρα θα του κάνεις τη σως τώρα. Ναι, αλλά πρώτα πρέπει να σουρώσουμε, πάω, έρχομαι, πάω, έρχομαι. Τούτον το πράγμα το οποίο ούτε καν ενοχλήθηκες να πιάσεις ένα από τούτο, να το βάλουμε μέσα σε ένα μια από τον τίποτα. Καθένα στη δουλειά. Κούπα, πάω, έρχομαι, πάω, έρχομαι. Για να μάθεις τα κατά το πιες κουζίνα. Να μείνεις και αμένα θωρείς. Βέβαια, θα μείνω δαμέ. Είμαι σίγουρη ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το φάει σήμερα. Όχι πως τις άλλες φορές είναι ωραίο, απλά με τι θα το συνόδευες, Γαλάτια. Ρύζι. Ρύζι, πουρέ, πολύ ωραίο, αλλά νομίζω ότι το ρύζι είναι το πιο ωραίο. Ναι, το ρύζι είναι το πιο ωραίο. Εντάξει. Οπς. Λοιπόν, τούτο το ζουμί τώρα είναι θησαυρός. Εντάξει. Κοίτα, θα μπορούσες να φτιάξεις το ρύζι σου μαζί με το ζουμί που έμεινε από το κότσι. Ναι, θα μπορούσες, παρόλο που έφευαλα μόνο τούτον το ζουμί, θα το αραίωνα λίγο. Εντάξει, ναι. Ή να φτιάξεις ένα μπουκούρι. Θυμήθηκες άλλα φαγιά τώρα. Θυμήθηκα τη χρήση. Ναι, λοιπόν, τούτον τώρα, να έβαλες σουτάρουμε... Έβαλες βούτυρο. Έβαλα βούτυρο, ναι. Δυνάμωσα το. Okay. Τούτον τώρα θέλω να μου βάλεις τούτον το πράγμα και μέσα, εκτός αν θέλεις πάλι να το κάνουμε. Α, oh, είπε μου, τι θέλεις. Μέχρι τα 500 ml. Δεν ξέρω να σκευάζω. 5-0-0. Εντάξει, 5-0-0. Οκ. Δεν ξέρω να πιάσω. Ναι, πέμ. Να πιάσω το κρεμμύδι. Έλα ποδά. Πιάσω το τούτον πιένει ποτζί, είναι ανάγκη γουλάδα με. Να βάλω το κρεμμύδι μου. Έκοψα ένα κρεμμύδι εγώ τώρα. Έμεινε για μένα, το χρειαστώ γίνος, περίπου 2 λεπτά. Παιδιά, μπορεί να υπέρω, δεν έχει θέμα. Γιατί το έπια και έφερες το ποδά. Τι ήθελες να κάνω. Και ας το εσύ στα πάρ' κρεμμύθια σου. Είσαι μες στα πόθηκια μου. Λοιπόν. Να, ναι κάτω στα κρεμμυδάκια σου. Τώρα να δυναμώσω το μάτι. Να με παίρνει, να με φέρνει. Λοιπόν, έβαλα το τούτο μέσα που είναι. Πρέπει να είδε, εμπέρδεψε με και έβαλα το τούτο. Στα πόθηκια μου, τέλος πάντων. Έβαλε 500. Να λεπτό, σε παρακαλώ. Μέσα σου ζεσέ. Ναι, τα βάλω. Οκ. Κάμε ό,τι θέλει. Λοιπόν,
τηγανίζουμε τα κρεμμυδάκια. Τα κρεμμυδάκια. Και βάζουμε ακόμα δύο σκόρδα. Τούτος ο σκόρδος είναι πολύ μεγάλος. Ωχ, το κρεμμυδάκι με το βούτυρο. Ήταν να αρχίσω να κλαίω εγώ, δεν τα λέω. Αμά, να ξεχάσα. Εδώ. Εντάξει, πρέπει να βάλουμε. Πώς θέλει να φτιάξει τα κρεμμυδιά σου, την κρεμμυδιά. Πολλά δυνατά. Ναι, ήταν και. Εντάξει, ήταν άσπρο έτσι κάπως. Κατάφτες που το κάνεις, λοιπόν, ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Να βάλω ένα. Σκορδό. Ναι, διότι ήταν διπλός, ήταν πολύ τις κελίδες που ήταν. Διπλός. Και μετά τώρα, άμα σοταριστεί το κρεμμύδι. Ναι. Εντάξει, ακόμα είναι πολλά σοταρισμένο. Λοιπόν, θα βάλουμε δύο φλιτζάνια που το ζουμί που ευράσαμε το κότσι. Εδώ δάμε. 500 ml. 500 ml. Να φυλάξω λίγο, απλά και μόνο γιατί έχω λίγο corn flour δάμε και επειδή νομίζω δεν έχω νερό. Θέλεις να το, να το διαλύσουμε με τζίνα, γιατί όχι. Ναι, να το έχω λίγο νερό δάμε, να σου πω, το corn flour προτιμώ να το διαλύω σε κρύο παρά σε ζεστό. Έλα. Εντάξει, έλα να κάτεψε το. Okay. Λοιπόν, θα βάλω τούτο το πράγμα. Θα βάλω μαρμελάδα πορτοκάλι. Αν δεν θέλετε μαρμελάδα να πορτοκάλι. Ναι, μένα αρέσει και μου η γεύση του πορτοκαλιού. Και αντί να βάλω ξύσμα πορτοκαλιού, πορτοκάλι και ζάχαρη για να γλυκάνει λίγο το σος, βάλω μαρμελάδα πορτοκάλι. Βάλω. Εντάξει, ρε. Βάζω μουστάρδα. Θα βάλω λίγο σόγια σος. Όχι για να το κάνω κινέζικο φαΐ, για να το να του δώσω λίγη γεύση, να του δώσω λίγο αλάτι, ας πούμε. Εντάξει. Και θα βάλω τώρα να το ανακατέψω. Θες να το Θέλεις να το ανακατέψεις, έλα ανακατέψε. Και θα βάλουμε μέσα τώρα το κότσι. Το κότσι το οποίο είπαμε, εγώ έκανα το από την προηγούμενη μέρα. Εντάξει, διαλυθήκαν την μαρμελάδα. Βλέπεις την αδιαλυμένη. Όχι, απλώς βλέπω σε να ανακατεύει άσκοπα, χωρίς να. Δεν μπορώ να το. Εσύ φορείς γιαγιά. Τι σημασία είναι σου. Το αφορώ γυαλιά. Σιγά σιγά, θέλει χρόνο. Μπράβο, εντάξει. Άμα βράσει να διαλυθεί και μετά θα βάλουμε το κότσι μέσα. Ξεκίνησε με παρατήρηση. Okay. Το κορφλάουα. Εύκολα λίγα από τα. Το κορφλάουα. Να το βάλουμε. Θα του δώσουμε έτσι λίγη ώρα και μετά θα βάλουμε μέσα το corn flour. Το corn flour είναι να βοηθήσει τη σως να πήξει και να δέσει. Αλλά πρέπει να το αφήσεις, ας πούμε, 5-10 λεπτά να χογλάσει λίγο. Πριν να βάλεις το corn flour. Ναι, και μετά να βάλεις το corn flour. Δηλαδή θέλουμε λίγο που τούτο το νερό να εξατμιστεί και μετά να βάλουμε το corn flour. Είμαι μεθυσμένο κότσι. Είμαι μεθυσμένο. Καλά, το έκανε με μπύρα, δηλαδή. Η μπύρα είναι λίγο πιο πικρή από το μιλίτι. Το μιλίτι είναι λίγο πιο. Ναι, αλλά γίνεται και με μπύρα, αν θέλει. Επίση, τούτο το στάδιο μπορούσαμε να βάλουμε το κότσι σε δυνατό φούρνο για να κάνει κρούστα έξω. Α, εντάξει. Αν θέλαμε. Πολλέ οι ώρε του όμω, ναι. Ναι, εντάξει, αλλά θέλει πολύ ώρα να κάνει. Ναι, πολλές ώρες το, αλλά η ώρα που κάνεις κάτι δεν είναι πολύ. Όχι, εντάξει, απλά πολλές ώρες μες στο φούρνο. Έβαλα το corn flour για να δέσει λίγο και να το αφήσουμε έτσι λίγο δαμέ να δέσει η σάλτσα μας, εντάξει. Εντάξει, ό,τι πεις. Ας το δαμέ, θεωρείς τώρα να πήξει λίγο τον το πράγμα και να το βάλουμε πάνω στο κότσι. Να φτιάξεις την τυρόπιτα τώρα, να ξεκινήσεις. Ναι, τώρα να αρχίσουμε την τυρόπιτα και μετά να μου κάνεις έναν έτσι. Ένα γενικό καθαρισμό. Εσύ να κάνεις. Α, το γενικό καθαρισμό να κάνω μαζί με τη χαρά. Εσύ να κάνεις γενικό καθαρισμό της κουζίνας. Οκ. Okay. Γιατί είσαι πολλά. Σήμερα είσαι πολλά κατάστατη. Μια κατάστατη, κοιτάξτε. Μια χαρά είμαι. Εσύ είπε μου στην κουζίνα σου, μόλις μαγειρέψεις ένα έτοιμα ούλα. Σωστά. Να προσέξεις επίσης ότι τούτη φωτιά που έχω δαμέ είναι δυνατή, γιατί θέλουμε θέλεις το. Θέλεις το δυνατό. Ναι, θέλουμε το νερό. Πότε όμως το θέλεις δυνατό.
μέχρι να δέσει η σάλτσα σου. Δηλαδή θέλει ένα δεκάλεπτο τη διαδικασία, και θέλει πάρα πολύ. Ωραία, άρα. Έβαλες το κότσι μέσα στο ελαιόλαδο. Ναι, τηγανίσαμε. Τηγανίσεις το, θέλεις να τηγανιστεί από όλες τις πλευρές. Να κοκκινήσει από όλες τις πλευρές. Ναι, χρειάζεται. Μετά έβαλες τις μυρωδιές του μέσα. Έβαλα τα σκόρδονα, τα ginger, το μιλίτι, ζωμό, θυμάρι και κλείσα το για 2,5 ώρες. Μάλιστα. Εντάξει. Μετά τις 2,5 ώρες θα το αφαιρέσουμε. Θα πιάσουμε δύο. Μπορείς το στάδιο να το κάνεις από την προηγούμενη μέρα, να το βάλεις στο ψυγείο μαζί με τα ζουμιά του, όπως έκανα εγώ τώρα δαμέ. Εντάξει. Και μετά. Μάλιστα γίνεται πιο ωραίο. Την επόμενη είναι να το βγάλεις από το ζουμί, θα το βάλεις σε έναν ταψί, θα σουρώσεις το ζουμί. Θέλουμε δύο φλιτζάνια. Θέλουμε δύο φλιτζάνια. Και θα το κάνεις, θα το βάλεις στο τηγάνι μαζί με το κρεμμύδι που τηγανίσαμε, το βούτυρο. Το σκόρδο, τη μουστάρδα, ναι. Μουσκομυρίζει πάρα πολύ. Άρα, θέλουμε την ώρα μας να πάμε στην τυροπίτσα. Ναι. Λάξτε, τότε να το έχουμε λύνει για να μ' αρχίσει να δένει. Ωραία. Να το έχουμε υπόψη. Θα πάμε στην τυροπίτσα με γιαούρτι. Πάμε να δούμε τελικά που θα χρειαστούμε. Θέλουμε 500 γραμμάρια αλεύρι self-raising, 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 100 γραμμάρια κεφαλοτήρι, ένα μεγάλο αυγό, 2/3 φλιτζανιού ελαιόλαδο και θα κάνουμε και γέμιση για την οποία θα χρειαστούμε 3 μεγάλα αυγά, 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 200 γραμμάρια τυρί γκούτα, 200 γραμμάρια χαλούμι, 200 γραμμάρια φέτα και 2 κουταγιές φρέσκο δυόσμο. Η φέτα θα κάνει... Αρέσκει σου η φέτα μέσα στη στυρομπίτσα. Πάρα πολλά. Ναι, και εμένα να αρέσκει μου η φέτα. Τι έκαμε εμάς φετοπίτα. Όχι, έκαμε η χρύσο φετοπίτα. Ναι, επειδή θυμούμαι ότι ήταν και πολλά ωραία μάλιστα. Ναι. Ήταν. Λοιπόν, θα κάνουμε το φύλλο. Okay. Τούτο είναι self-freezing flour γιατί βρίσκω ότι είναι πιο μεγαλύτερη ευκολία. Και θα χρησιμοποιήσω έναν food processor με λεπίδες για να κάνω τη ζύμη για ευκολία. Εντάξει, εγώ το βρίσκω το πάρα πολύ μεγάλη αν ευκολία. Δεν έχω, αν δεν έχεις, θα πρέπει να ανακατέψεις το αλεύρι με το τυρί, να ριζάσεις με το λάδι και μετά να προσθέσεις το αυγό, θέλει έναν αυγό και το γιαούρτι. Ναι. Τώρα που είπα αυγό, κάπου θα με έφαρα και σαν το αυγό. Έχωσα το αυγό μου για να μην το έφερα. Κότσι χοιρινό με μιλίτι, το οποίο φτιάχνεται. Τη ρόπιτσα με γιαούρτι, την οποία ξεκινάμε να φτιάχνουμε τώρα. Λοιπόν, έβαλα το αλεύρι. Διάσ' μου το αλάτι, σας παρακαλώ. Και οι χρυσές συνταγές με την γαλάτια να μπορεί να στιμίζουν τα απογεύματά σας. Είδες. Και σήμερα. Βάζω μια πρέζα αλάτι, πάντα βάζουμε αλάτι στις ζύμες. Και θα βάλουμε κεφαλοτήρι. Το κεφαλοτήρι. Παίζουν ρόλο τα τυριά που βάζουμε γεύση. Ορίστε. Παίζουν ρόλο τα τυριά που βάζουμε. Κοίταξε, μπορεί να βάλει γραβιέρα, να πούμε. Πολύ διαφορετική, λίγο πιο ελαφριά η γεύση τη που το κεφαλοτήρι. Αλλά το κεφαλοτήρι είναι πιο ωραίο. Ναι, αλλά αν σε κάποιο δεν αρέσει το κεφαλοτήρι, έχω την εντύπωση ότι να πρέπει να βάλουμε τυριά που μας αρέσουν. Ναι, κεφαλοτήρι δεν θα βάλουμε μέσα, να βάλουμε μόνο στη ζύμη. Και ο λόγος που το βάζουμε το κεφαλοτήρι είναι γιατί έχει έντονη γεύση, είναι ένα αλμυρόντυρι. Ναι, οπότε διαγεύσεις το ζυμάρι. Δεν είναι να νιώθεις ότι τρώεις κεφαλοτήρι. Ό,τι πεις. Ό,τι πω. Ό,τι πεις. Να το ανακατέψω έτσι λίγο. Απλά για να ανεκατωθεί το αλεύρι μαζί με το τυρί και μετά θα βάλω τούτον που είναι το γιαούρτι, το στραγγιστό. Πώς το περνάει η ώρα, μυρίζει παραπάνω. Ναι, να δέσει ωραία τώρα. Τα 200 γραμμάρια που βάλουμε είναι βασικά ένα κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι, τα μικρά τα κεσεδάκια. Ναι. 200 γραμμάρια. Θα μπορούσαμε να βάλουμε σταφυδάκια μέσα. Σταφυδάκια, με στη γέμιση, αν θέλεις. Επειδή είδες με έτσι τρόπο που ήθηκα. Όχι, επειδή τώρα κάνω το ζυμάρι, γι' αυτό είναι που παραξενεύτηκα. Ναι, στη γέμιση, ναι. Να σπάσω. Απλά είστε στο μυαλό μου οι τυρόπιτες που τρώμε. Συνήθως εσύ που βάλουν... Έναν αυγό. Λάμουνες που βάλουν.
Λοιπόν, να το κλείσω και θα το βγάλω τούτο. Δεν μου δώσει σημασία, άρα... Και θα βάλω... θα βάλω το ελαιόλαδο. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε το ζυμάρι με λάδι... άλλο φυτικό λάδι, ξέρω εγώ, ηλιέλαιο. Ό,τι άλλο λάδι θέλετε. Αλλά εγώ βρίσκω ότι γίνεται πιο ωραίο το ζυμάρι. Με το ελαιόλαδο. Ναι, με το ελαιόλαδο. Λοιπόν, θωρείς άρχισε να γίνεται το ζυμάρι. Είπαμε, αν δεν έχουμε... Αν δεν θέλουμε να το κάνουμε στα χέρια, χέρια να το κάνουμε κάνεις... με τη διαδικασία, ναι. Να το κάνουμε με ένα ζυμάρι. Ακριβώς. Εδώ τώρα το τον άρχισε να μαζεύει και να γίνεται μπάλα. Και να το ανοίξει. Τέλειος. Είναι... Να το ανοίξω. Όχι, για την τυρόπι τέτοιο. Όχι για να με δεις. Δύο χρήσεις. Εντάξει. Λοιπόν, τούτον τώρα να το βάλω σε μια, να το μαζέψω, να το βάλω σε μια κούπα και θα το ανοίξω. Θα εντάξει. Το ανοίξεις, ναι. Ναι, θα το ανοίξω. Κοίταξε. Έπιασε μου το ταψί μου και έχωσε μου το. Ποιον ταψί. Η τυρόπιτα. Σπατά να βάλω μέσα την τυρόπιτα μου, που το έβαλες. Έλα, είχα το έτοιμο και με είπα στον πάνω. Έλα, πίνες το... Αν θέλεις να συγχυριστώ, μπορώ να συγχυριστώ τώρα. Φύλαξα σου το, γιατί γέμασε και τους πίσω τους πάγκους και τους μπροστά τους πάγκους. Είδες τώρα που τον παρχίσε να δένει και να γίνεται έτσι λίγο πιο πηχτών και ζουμωτών και δετό. Έλα. Ευχαριστώ. Θέλεις να πάει να κάνεις κάτι άλλο ώστε να ανοίξω το ζυμάρι μου ή θέλεις να με θωρείς να ανοίξω το ζυμάρι. Θέλω να μου πεις πώς θα το ανοίξεις, θα το ανοίξεις πάνω στον πάγκο. Ναι, θα το μαζέψω το ζυμάρι. Ναι. Θα το χωρίσω 2/3 με 1/3 περίπου. Εντάξει, τα 2/3 μπαίνουν από κάτω, το 1/3 μπαίνει από πάνω. Και απλά να το ανοίξω πάνω στον πάγκο. Θέλεις ούτε αλεύρι ούτε τίποτα, γιατί τούτη ζύμη έχει λάδι μέσα. Οπότε είναι κολλά πάνω στον πάγκο. Εντάξει, θα μπόσαν τα γυαλιά μου. Δεν θα μπόσες με εσύ. Με την περιποίηση που έχεις πάρει πάνω από τον ατμό του, από του το κοτσιού. Του κοτσιού. Λοιπόν. Δεν ξέρω γιατί σου πέφτουν σε έναν αισθητική. Λαλείς για να με βελτιώσουν ή λαλείς για να τις συμπνέω γι' αυτό. Ξέρω, αλλά επειδή εσύ περιποιάσαι πολλά τον εαυτό. Συνέχιζε έτσι όπως πάει. Να μας πει σε λίγο η χαρά. Να σε μόνη σου να μαϊρεύκεις. Όχι, δεν κάνω χωρίς εσάς. Δεν έχει έτσι θέμα. Να με αφήσει να πάω να μάθω πώς πρέπει να περιποιούμαστε. Νομίζω να πάει να μάθεις. Ναι, να ακούεις όμως. Να ακούω, αφού δεν μένα με να ανοίξω φίλο. Εντάξει, να μου διάτσε μια σημασία. Εντάξει, να φύγω. Τι μπορώ. Εντάξει, πάω. Τα πάει. Η χαρά Παναγιώτη, αισθητικός μας, είναι στην παρέα μας σήμερα για να μας δώσεις χρήσιμες συμβουλές για το πώς πρέπει να περιποιούμαστε το πρόσωπό μας, άντρες και γυναίκες. Σωστά, mm-hmm. Χαρά μου. Ναι, γιατί βέβαια. Δεν είναι μία υπόθεση μόνο γυναικεία, αλλά και πλέον ανδρική. Είναι και ανδρική υπόθεση. Γιατί στις μέρες μας και οι άντρες αρέσκονται στο να περιποιούνται τον εαυτό τους. Δεν είναι κακό όμως αυτό. Όχι, καθόλου. Παλαιότερα χρόνια ήταν ταμπού αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, είναι γενικά ωραία να είναι ακόμη στην Κύπρο. Ναι. Αλλά σε άλλες χώρες πλέον είναι τόσο ταμπού το να περιποιείται ένας άντρας. Υπάρχει ταμπού ακόμη στην Κύπρο για την περιποίηση που κάνουν οι άντρες στο πρόσωπό του. Σαφώς. Δηλαδή σε ποιο θέμα, δηλαδή το να πάει να κάνει μια μάσκα προσώπου. Τι... Ναι, δηλαδή είναι η κατηγορία των αντρών που εγώ είμαι άντρας, δεν θα βάλω κάτι πάνω μου. Ναι, αλλά πώς να διατηρήσει το όμορφο του δέρμα. Εκεί είναι και η κατηγορία που μπορεί να αντιληφθεί ότι για να διατηρηθεί το δέρμα σε καλή κατάσταση πρέπει να το περιποιάται. Μάλιστα. Άρα είναι μια υπόθεση που αφορά όλους, ακόμη και τα παιδιά μας. Εννοείται. Και βλέποντας εμάς τα παιδιά θα πάρουν παράδειγμα. Άρα. Ποια είναι η πιο σωστή περιποίηση που πρέπει να κάνουμε στο πρόσωπό μας από το πρωί που θα ξυπνήσουμε. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότεροι νομίζω ότι απλά μπαίνουμε στη ρουτίνα μας, στην καθημερινότητά μας, βάζουμε μια κρέμα απλά για να τη βάλουμε, mm-hmm. Βγαίνουμε έξω, μπορεί να μακιγιαριστούμε, ξέρω εγώ, οι άντρες όχι, αλλά και το βράδυ βάζουμε μια mm-hmm. οποιαδήποτε κρέμα και πάμε για ύπνο ή δεν βάζουμε τίποτα. Mm-hmm. Το πιο σωστό που πρέπει να κάνουμε ποιο είναι. Μια ρουτίνα δηλαδή καθημερινή από το πρωί μέχρι το βράδυ.
το α και το ω μια σωστή περιποίηση του δέρματος είναι ο σωστός καθαρισμός του προσώπου, είτε τούτο να γίνει το πρωί, είτε να γίνει το βράδυ. Στην καλύτερη περίπτωση να γίνεται και πρωί και βράδυ. Ναι. Το πιο σημαντικό είναι να καθαρίζουμε το πρόσωπο μας ανάλογα με τον τύπο του δέρματος. Γιατί έχουμε να κάνουμε με λιπαρά κυρίως δέρματα στην Κύπρο, αλλά μπορεί να έχουμε ή αφυδατωμένο ή ξηρό δέρμα ή μειχτό δέρμα. Οπότε επιλέγουμε το καθαριστικό μας ανάλογα με τον τύπο του προσώπου. Ναι, με τον τύπο του δέρματος. Το πιο σημαντικό είναι να επαναφέρουμε το pH μετά από τον καθαρισμό, γιατί σε κάποιες φάσεις διαταράσσεται το pH. Στην περίπτωση που έχω ένα ξηρό σαπούνι για ένα λιπαρό δέρμα, χαμηλώνει το pH, οπότε το δέρμα να αντιδρά. Για να μην έχω κάποια αντίδραση, εγώ πρέπει να το τονώσω για να το επαναφέρω στο κανονικό του pH. Με άρα, ένα τόνι. Εδώ έρχεται ο ρόλος το δικό σας, των αισθητικών, που πρέπει να μας καθοδηγάτε για τα σωστά προϊόντα που πρέπει να χρησιμοποιούμε. Ακριβώς. Και να μην παίρνουμε από μόνοι μας, ναι. από την αγορά, προϊόντα που θα μας κάνουν στο τέλος της μέρας ζημιά, ή απλά δεν θα κάνουν τίποτα. Ναι. Γιατί το κάθε δέρμα έχει μια διαφορετική ιδιότητα, οπότε πάνω σε εκείνον πρέπει εμείς να επιλέγουμε τα προϊόντα. Άιστα. Άρα, βρίσκουμε τα προϊόντα. Ξεκινάμε τον καθαρισμό το πρωί. Είτε τούτο είναι γαλάκτωμα για ένα ξηρό δέρμα, είτε ένα σαπούνι για ένα λιπαρό δέρμα. Ας πούμε πολλά γενικά. Ναι. Έπειτα το πιο σημαντικό μετά είναι τελειώνοντας την περιποίηση να εφαρμόσουμε το αντιλιακό μας. Γιατί είμαστε στην Κύπρο, καλυπτόμαστε από τον ήλιο σχεδόν ολόχρονα. Οπότε πρέπει να προστατεύουμε το πρόσωπο μας από τον ήλιο που είναι καμία μόνο καλό. Κάνει και κακό. Έχει και κάποιες καταστρεπτικές συνέπειες. Δυστυχώς είναι παγίδα ο ήλιος, γιατί χρησιμοποιούμε αντιλιακό και βάζω τον εαυτό μου μέσα. Μάιον, Ιούνιον, Ιούλιον, Αύγουστο, άντε και Σεπτέμβρη. Από τον Οκτώβριο και μετά, άμα πιάσουν και λίγο οι βροχές, δεν βάζουμε. Δηλαδή λέμε ένας ήλιος, αλλά τόσο κρυφός ο ήλιος που υπάρχει. Ναι, γιατί αισθητά θεωρούμε ότι ο ήλιος δεν υπάρχει, περνά, αλλά η UVA περνά ακόμα και μέσα από τα τζάμια και μέσα από τα σύννεφα, οπότε δεν προστατεύομαι από τον ήλιο, ακόμα και αν δεν το βλέπω τον ήλιο. Άρα, αντιλιακό ολόχρονο. Ολόχρονο. Ωραία, βάζουμε το αντιλιακό μας και μετά. Και μετά επιλέγουμε μια καλή ενυδατική, ώστε να κρατούμε το δέρμα ενυδατωμένο. Και στην πορεία, αν είμαστε, αν το απαιτεί η δουλειά μας ή το οτιδήποτε, θα βαφτούμε. Γιατί κάποιες κοπέλες χρειάζονται τα καλλιντικά ή το βάψιμο για να... Λόγου χάρη, ας πούμε. Εσύ, που είσαι αισθητικός. Ναι. Και στην πορεία, κατά τη διάρκεια της ημέρας, επιστρέφοντας σπίτι, πάλι καθαρίζουμε το πρόσωπό μας με την ίδια ιεροτελεστία. Ιεροτελεστία ακούω, ναι. Και το βράδυ πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Και το βράδυ, ναι. Καθαρίζουμε γιατί το πρόσωπό μας. Γιατί το βράδυ είναι πολύ σημαντικό, έχουμε υποστεί το στρες της ημέρας, μολυσματικούς παράγοντες που το περιβάλλον και το καθεξής. Ναι. Οπότε το βράδυ είναι ο πιο σημαντικός καθαρισμός. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι κουρασμένη να στο σπίτι, οπότε θα ξεβαφτώ. Ναι, θα αφήσω όλα αυτά πάνω. Ο καθαρισμός. Ο καθαρισμός της μαύρης σοκολάτας. Νομίζεις ότι ξέχασα τον καθαρισμό της μαύρης σοκολάτας. Έχει καθαρισμό της μαύρης σοκολάτας. Πολλά πιθανώς σε κάποια καλλιντικά προϊόντα να υπάρχει το κακάο σαν... Όχι σαν βασικό καθαριστικό συστατικό, αλλά να συντελά στην περιποίηση. Άρα... Γιατί το κακάο υπάρχει μέσα στα συστατικά που βοηθούν το δέρμα. Εννοείται. Άρα μια γκανά το βράδυ θα είναι ότι πρέπει. Το ίδιο είπε και στην προηγούμενη αισθητικό, την περασμένη εβδομάδα. Ότι η γκανά θα τη βάλω στο πρόσωπο μου και λέει ότι εξήγησε μας ότι μπορεί, έχει καλές ιδιότητες η σοκολάτα. Έχει πολλά αντιοξειδωτικά, ναι. Ναι, μην να το πιστέψεις που μένα, πίστεψε το από τους επαγγελματίες. Το πρόσωπο, να τη φάει. Εσύ θέλεις να βάλω μόνο το κολοκούδι. Εγώ θέλω να βάλω γκανά. Γενικά υπάρχει μια ιδεολογία το ότι ό,τι μπαίνει στο πρόσωπο για την περιποίηση πρέπει να μπορεί να τρώγεται κιόλας. Οπότε με τούτη τη λογική, ναι. Είτε να τη φάει, είτε να τη βάλει στο πρόσωπο της. Αλλά και όταν έχω πρόσληψη τροφής, συντελά πάλι στην περιποίηση του προσώπου, γιατί είναι ένα πράγμα που δρά συνεργιστικά, οπότε πρέπει να έχω να δίνω σημασία και στο τι τρώω και στο τι βάζω στο πρόσωπο. Για σωστό. Να έχω έναν ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Άρα,
χαρά μου, σήμερα θέλω να σου πω και τρία υλικά που έβαλε μέσα στι συνταγέ τη η γαλάτια μου. Mm-hmm. Έβαλε ένα ελαιόλαδο. Τέλεια, τέλεια. Το κότσι δεν μπορούμε να το κάνουμε τίποτε. Το κότσι έχει γνωστή στοιχεία, είναι κόκκινο κρέα. Έβαλα μαρμελάδα, πορτοκάλι. Περίμενε να πάω πάρα εσύ. Ένα λεπτό να μα πει. Συγγνώμη. Παναγία μου, γιακά, η χρυσή είναι καλύτερη. Απλά μου θυμώνει τόσο πολλά. Τηλεφώνησε να έρθει. Λοιπόν, το κότσι έχει πάρα πολλά έχει στοιχεία. Ναι, νομίζω είναι κόκκινο κρέα, αν δεν κάνω λάθο. Οπότε έχει γνωστή στοιχεία που βοηθούν. Ακόμα και τα ιχνοστοιχεία στην αντιλιακή προστασία. Στην αντιλιακή. Γιατί κάποιες στροφές ενισχύουν την προστασία, την προστασία από τον ήχιο, από τον οργανισμό. Έβαλε σκόρδο. Ο σκόρδος είναι γιατρός από μόνος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσόστομη. Δηλαδή, πόσες φορές να το πω τον πράγμα. Βοηθά σε πάρα πολλά πράγματα ο σκόρδος. Η γαλάτια δεν κάνει φαγητό χωρίς σκόρδο. Και καλά κάνει, γιατί είναι full standy οξυδοτικά, έχει μέσα βιταμίνη Α. Γενικά είναι αυτούσιος ο σκόρδος μόνος του σούπερ τροφή. Για να μας βοηθήσει σε πολλά πράγματα, ακόμα και στο δέρμα και στην αντιλιακή προστασία, με τη βιταμίνη Α που έχει, το ψευδάργυρο που έχει μέσα. Έβαλε ginger. Τον ginger είναι ένα τέλειο αντιοξυδοτικό. Τον ginger μπορούμε και να το πιούμε και να το φάμε και να το βάλουμε πάνω μας. Αλλά να το βάλουμε πάνω μας. Μπορούμε να το βάλουμε σε κρεμούλες. Α, ναι. Διότι η γαλάτια δεν έχει έτσι κρεμούλες. Να κάνουμε θέλει να κόψει γαλάτια. Το κολοκούι και να το βάλει πάνω της, ας πούμε. Είμαι το φυσικό συστατικό. Εμείναμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Mm. Μα υπάρχει ολόκληρη θεωρία με τις στροφές τα καλλιντικά. Είδες. Ναι. Εννοείται. Άρα, ό,τι χρησιμοποίησε τα μέλη γαλάτια μου σήμερα, έβαλα και μαρμελάδα. Μαρμελάδα με πορτοκάλι. Το πορτοκάλι έχει βιταμίνη C, οπότε και το ίδιο το πορτοκάλι βοηθά μας και με τα αντιοξυδοτικά που έχει και με τη βιταμίνη C που μας παρέχει ένα φυσικό δείχτη προστασίας. Θέλω να μου πεις για το γιαούρτι. Το γιαούρτι, να ρωτήσω τι είδος γιαούρτι είναι. Σφραγιστό. Full fat. Okay. Παίζει ρόλο. Ναι, έχει να κάνει γιατί το πρόβιον το γιαούρτι είναι πάρα πολλά πιο θρεπτικό. Δηλαδή, πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Το πρόβιον το γιαούρτι μπορούμε και να το φάμε γιατί λόγω των προβιωτικών που έχει βοηθά στην καλή χλωρίδα του εντέρου. Οπότε βοηθά και στη ψυχολογία και στο δέρμα. Mm. Όταν είναι καλά το εντέρο, μου είμαι και εγώ καλά. Σωστό. Ναι, έχουν βρεθεί έρευνες ότι το έντερο. Αν ταράσεις τα έντερα μου, θα τρώω Είσαι σίγουρη ότι μόνο τα έντερα σου είναι που ταράσουν και τότε θα πάνε να ταράσει κάτι. Ωραία, άρα το γιαούρτι συστήνεται, ναι. Συστήνεται εννοείται, αλλά ακόμα και το στραγγιστό το γιαούρτι είναι πλούσιο σε ασβέστιον, οπότε βοηθά έτσι για γιος. Και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να κατασκευάσουμε εμείς κάποια κρέμα, μια γαλλιντική κρέμα βασικά στο σπίτι. Α. Και γενικά το γιαούρτι βοηθά, όπως ξέρουμε όλοι, στην Κύπρο και μετά τον ήλιο. Γιατί έχετε... Καταπραϊντικό. Καταπραϊντικό και ενυδατικό. Ναι. Mm. Και ο μικρή άμα νεκρούζαμε από τον ήλιο, γιαούρτι, ούτε κρέμες, ούτε τίποτε. Ναι, και σε συνδυασμό με το μέλι παρέχει πολλά, σαν μια ψυχρή κρέμα, σαν μια βάση, βασική κρέμα. Γιαούρτι και μέλι μπορούμε να έχουμε με πολλά απλά υλικά μια κρέμα στο σπίτι. Οπότε βοηθάει και κρέμα πρόσωπο. Ναι. Σοβαρά. Ναι, βέβαια. Άρα το γιαούρτι με μέλι δεν το τρώμε μόνο. Εν τω που είπες πριν, για τη θεωρία μου είπες ότι βάλουμε στο πρόσωπο μας, θα πρέπει να μπορούμε να το φάμε κιόλας, όσον αφορά τα... Με βάλεις το κότσι. Τα τρόφιμα. Αύριο είναι να έρθω πασαλιχτό με το σκορτούδι. Καλό. Εννοείται. Έχουν να πούνε ότι ο σκόρδο βοηθά για να... Όταν έχω, ας πούμε, μια έξαρση στο πρόσωπο, κάποιο σπυράκι. Ναι, τι κάνω. Βοηθά το αυτόματα να καταπραϊνθεί την ίδια ώρα όταν τρίψω λίγο σκόρδο πάνω στο σπυράκι. Εγώ άκουσα το για το λεμόνι. Και το λεμόνι, και το κρεμμύδι. Α, για το λεμόνι είχα ακούσει ότι βάζει και με που να βγάλει το σπυράκι. Και, Μαραίνει το ναι, κατά κάποιον τρόπο. Ναι. Το λεμόνι έχει πιο πολλά λευκαντικέ ιδιότητε. Π.χ. στο γιαούρτι με το μέλι μπορώ να βάλω και 2-3 σταγόνε με λεμόνι. Οπότε το αμέν ισχύει ότι η δράση τη καλλιντική μου κρέμα. Αυτά στι καλλιντικέ κρέμε τα συστήνουμε και για του άντρε, διότι έχουν πάρα πολύ στο στούτιο. Φυσικά. Θέλουμε να του προσέχουμε. Φυσικά, εννοείται. Ναι, έχουμε και πρώτα βλέπεις το σπίτι σου και μετά τους παρακάτω. Αν δεν προσέξεις το σπίτι σου, να πεις σε πλακώσεις. Άρα έχουμε όλοι οι κινηματογραφιστές μας, ο παραγωγός μας, μια γκρεμούλα. Τι θα εσύ στήνες δηλαδή.
τι θα συστήνα στους άντρες. Στους άντρες μπορούμε να κάνουμε όπως εν έχει να κάνει τόσο με το φύλλο, αν και στον άντρα. Αλλά το δέρμα τους πιο λεπτό το δέρμα της γυναίκας, ναι. Στο πρόσωπο τουλάχιστον. Απλά σε πολλές φάσεις οι άντρες χρειάζονται πιο έντονη περιποίηση λόγω του ότι οι περισσότεροι χτιθούνται και πιο πολλά στον ήλιο. Θα δεχτούν να βάλουν αντιλιακό, θα δεχτούν να περιποιηθούν. Οπότε το δέρμα τους έχει πιο πολύ ανάγκη. Άρα εκεί να προσθέσω και άλλα συστατικά, πιο πολλούς ανυδατικούς παράγοντες, πιο πολλά αντιοξειδωτικά. Π.χ. ας πούμε μπορώ να βάλω extra ginger, μπορώ να βάλω ελαιόλαδο μέσα, χωρίς να σημαίνει όμως ότι μπορεί ούτε η γυναίκα να το βάλει. Σωστό. Ναι. Άρα λοιπόν, αγαπημένη μου Χαρά, κλείνοντας, συμβουλή που θα δώσεις σε άντρες και γυναίκες, ποια θα είναι έτσι για την περιποίηση του προσώπου μας, να μην το αμελούμε καταρχήν. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι ναι, δεν πρέπει να αμελούμε την περιποίηση του προσώπου μας. Πρέπει να είμαστε πολλά τυπικοί με το αντιλιακό μας, να προσέχουμε τι τρώμε, γιατί όλα γενικά είναι αλυσιδωτά. Δηλαδή, αν προσέχω να λαμβάνω βιταμίνες, είτε από ομοφαγία, είτε μαγειρεμένο στο φαγητό μου. Αν κάνω μια καλή περιποίηση στο σπίτι, δεν χρειάζεται να ξοδεύω πολλά χρήματα. Να το συντηρώ με έναν καλό καλλιντικό, θα έχω ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Το λοιπόν, είσαι έτοιμη? Πανέτοιμη. Επήρες τις πληροφορίες που ήθελες? Ναι. Χαρά μου, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πάω να δοκιμάσω το φαγητό. Τι να δοκιμάσεις? Όχι τώρα, εντάξει, λίγο. Λοιπόν, ανοίξα το φύλλο, έβαλα το δαμέ. Ναι, αλλά τον τα φκιώρα. Να κόψω θκιόζουμε. Έλα, πες. Να κόψω θκιόζουμε. Εντάξει, αγάπη μου, απλά ήταν μπροστά σου. Λοιπόν... Άνοιξες το, έβαλες το. Άνοιξα τα δύο τρίτα από κάτω. Ναι. Έβαλα λάδι μες στο δαψί. Mm. Εντάξει. Και τώρα θα κάνουμε τη γέμιση. Μάλιστα. Η οποία γέμιση είναι 3 αυγά, χτυπητήρι. Ένα λεπτό. Γελώ, να μου να κάνω μαζί σου. Σιγά. Δεν θέλει τίποτε, απλώς να κάνεις έτσι λίγο τα αυγά. Άρα, ένα του βάλεις τη βάση, βάζεις το στιμάρι βάση, να κάνεις τη γέμιση. Έβαλα ελαιόλαδο μπας στο ταψί. Ναι, να κάνω τη γέμιση και μετά να το κλείσω. Α, νομίζω είναι έτσι που μας έκαμε και πίσω το φετόπιτο που σου έλεγα πριν. Αντέγραψα. Πάλε, αντέγραψες. Ναι. Μαζί σου. Λοιπόν. Βάλεις το γιαούρτι. Θα βάλω το γιαούρτι. Το οποίο είναι στραγγιστό. Στραγγιστό, ολόπαχο. Ολόπαχο στραγγιστό γιαούρτι. Να το κάνει, ναι. Να αναμειχθούν και δαμέ έχω. Έχω τρίψει χαλούμι, 200 γραμμάρια χαλούμι και 200 γραμμάρια τυρί γκούτα, το οποίο εμένα αρέσκει μου πάρα πολλά τον τυρί τον γκούτα μες τις τυροπίτες, γιατί λιώνει και γίνεται πάρα πάρα πολλά ωραία. Λοιπόν, με συγχωρείς να βάλω τα γάντια μου. Τέλειωσε τούτο το φαΐ. Να θέλεις, μπορείς να το σβήσεις. Μπορείς να με δεις να κάνω μια δουλειά. Α! Βάλα χέρι στα μαύρα γάντια. Εντάξει. Εντάξει. Και σίκ. Ξέρεις ότι τα μαύρα γάντια έκαμε τα δώρο ένας κύριος της Χρύσης. Δεν θυμούμε το όνομά του. Δεν συγκρατώ ονόματα. Ευχαριστώ, κύριε. Τι να πω. Συγκρατώ όνομα. Θυμούμε ποιος κύριος της τα έκαμε δώρο. Θα βάλουμε στη γέμιση το τυρί, το γκούτα, το χαλούμι, τα δαμέ, μαζί με τα αυγά και το γιαούρτι. Αν θέλετε μπορείτε να τρίψετε λίγο μοσχοκάρι εδώ μέσα. Α, απλά για τη μυρωδιά. Ναι, και θα βάλω 200 γραμμάρια φέτα. Κρυματίζω, ναι. Δεν την κάνω λιώμα τη φέτα, γιατί αρέσκει μου να την νιώθω μες στην τυροπίτα. Ναι. Είμαι σίγουρη ότι είναι υπέροχη το τυρόπιτα. Θα είναι. Ωφ, άνοιξε μας την όρεξη μας. Και τούτο έφερα το για σένα. Να σε χαρακτηρίζω εγώ εσένα. Καλό. Κρυάδες. Και το εντζίνο του ύφους ακριβώς. Ακριβώς. Ζυγιάρα. Για να με χαλαρώνουμε. Μπορείς να πεις το καλύτερο. Λοιπόν, και θα βάλουμε, θα μου δώσεις λίγο... Τίποτε σου δύο. Εδώς μου. Λίγο θκιόσμι, σε παρακαλώ. Να βάλουμε λίγο θκιόσμι για να αρωματίσουμε την τυρόπιτα. Τον το πράγμα που έχουμε στο φτύ μου, νιώθω ότι πάντα κάτι φυσά. Σαν φυσά. Σαν να ρίχνει πάρα πολύ αέρα. Ενώ αέρα σου.
Τώρα ακούγεται σαν να τη βροντά. Τώρα χειμώνια. Χειμώνια, σαν να στράφτει τη βροντά. Όχι, όχι, το αεράκι είναι μια χαρά. Να αφήσει ένα αιμά, έτσι ένα αεράκι, τζαμέ, δροσερό. Λοιπόν, σκιόζμις είπαμε, σκιόζμις και τυρόπιτα, εντάξει, εμένα αρέσκει μου πάρα πολλά. Λοιπόν, έχουμε το μουσική υπόκρουση. Λοιπόν, έλα πιάσε μια σπάτουλα να κάτεψε, σε παρακαλώ. Μυρίζει πολλά ωραία το... Όταν να τα βάλουμε εμποδά. Συγγνώμη που γελώ, αλλά καλά τι αυτή. Εγώ, πάντα εγώ φταίω. Λοιπόν, τούτον βάλαμε το στο ταψί. Τούτον είναι ένα ορθογόνιο Pyrex, που τούτα που έχουμε σπίτι μας συνήθως. Αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε σε ταψί, δεν έχει πρόβλημα. Εμένα ήταν λίγο πιο μεγάλο που τούτον είναι που έψησα η τυρόπιτα, αλλά εντάξει, έναν περίπου τούτον το πράγμα. Λοιπόν, και τούτον είναι το ζυμάρι, το οποίο, ωραία, έλα να τη βάλουμε εδώ μέσα. Μπράβο, μαθαίνεις. Ανακάτεψες την καλά. Μπορώ. Μια ερώτηση είναι κάμα. Φορείς που να μένει να ανακατεμένω καλά. Μια χαρά. Το γιαούρτι μαζί με τα αυγά δημιουργούν έτσι μια γκρεμόδινη φύση, σαν να το έβαλες μπεσαμέλ, ας πούμε, μες στην τυρόπιτα. Ναι, όχι ακριβώς μπεσαμέλ, αλλά είναι σαν την γκρεμωτή μες στη μέση, είναι ωραία. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, πέρσι κάναμε μια μπατσά βουρόπιτα που πάλι βάλαμε γιαούρτι μες στη γέμιση. Ήταν ωραία. Ωραία. Λοιπόν, έφυγε τούτο και τώρα να κάνουμε, να το ανοίξουμε τούτο. Του δώσουμε ένα έτσι σχήμα ορθογόνιο πρόχειρα. Είπαμε ότι ένα λευρώνω. Ο λόγος είναι γιατί τούτη ζύμη έχει πάρα πολύ λάδι μέσα. Οπότε είναι εγκολά στον πάγκο. Αν θέλετε, μπορείτε να μην την κάνετε με το self-raising flour, μπορείτε να την κάνετε με, συγγνώμη, με το αλεύρι ζαχαροπλαστικής. Μπορείτε να την κάνετε με αλεύρι χωριάτικο, απλώς θα πρέπει να βάλετε baking powder μέσα. Οκ, τούτο είναι... Ό,τι πεις. Ό,τι πω. Προθερμασμένος φούρνος. Η τυρόπιτα ψήνεται στους 175 βαθμούς. Για πώς να... Θέλει περίπου 50 λεπτά. Λοιπόν. Και να είναι έτοιμη. Πανέτοιμη. Τούτο βρίσκω ότι είναι ο πιο εύκολος τρόπος να βάλω το φύλλο εγώ. Αν σας βολεύει και παραπάνω, μπορείτε να πιάσετε, να ανοίξετε το ζυμάρι μάνα σε ένα χαρτί. Και να το κάνεις ανάποδα. Εμένα βολεύει με τούτο. Τι που πρέπει να βεβαιωθείτε με την τυρόπιτα είναι ότι έκλεισε. Διότι αν δεν την κλείσεις στις άκριες, όταν είναι να φουσκώσει και να ψηθεί, ναι, το που μέσα είναι να ψηλώσει και να σηκώσει μαζί και το που πάνω. Οπότε εκείνο που κάνω, ναι, εγώ κάνω έτσι με έναν πυρούνι όπως έκανε η γιαγιά μου. Έφτιαχνε η γιαγιά σου. Όχι, αλλά μα έφτιαχνε ποτούντες ζύμες η γιαγιά μου, τους έλεγαν να ενωθούν. Έκλειε πάντα τη ζύμη με έναν πυρούνι, όπως έκαναν οι παλιοί και οι χρύσο. Όπως κλείστες κολογοντές. Κολογοντές και χρύσο πάμε μαζί. Ναι. Και corned beef. τι. Κάποτε θα το ξεπεράσω. Οκ, λοιπόν, και θα λείψω με... Μην αρέσκει μου το σισάμι. Ναι, τούτο να θέλετε κάνετε. Τούτο είναι ένα αυγό χτυπημένο με λίγο γάλα. Το αυγό... Περίμενε. Το να το αλείψουμε, αν θέλουμε, κάνουμε το. Αν θέλετε, το να το αλείψεις είναι για να πάρει ωραίο χρώμα. Εντάξει, οπότε να το αλείψεις. Τι είναι το οποίο είναι προαιρετικό, είναι το σισάμι που να βάλω από πάνω. Έχεις σισάμι, Έχω σισάμι. Ωραία, λοιπόν. Να του βάλω το σισάμι. Και θα το βάλουμε στο φούρνο. Και θα το βάλουμε στο φούρνο και θα μου πούν ορίστε φάτο. Ορίστε, εγώ είμαι σίγουρη, περιμένω. Αλλά να πάμε σε διάλειμμα. Okay. Και επιστρέφοντας θα έχουμε ένα πεντακάθαρο πάγκο, δύο πιάτα, δύο πυρούνια και... καλό, έτσι δεν σκάμε. Πάμε σε διάλειμμα.
Ανυπομονώ, αφού γυρίσαμε με τις διαφημίσεις. Γαλάτια Παμπορίδη, ορίστε. Εδώ να κοιτάζεις. Θέλω κότσι τώρα. Προσοχή, εντάξει. Με μιλίτη. Λοιπόν, θωρείς το κότσι. Μου σκομυρίζει κουζίνα. Κοίτα τον το πράγμα, εντάξει. Τούτο σημαίνει ότι τούτο το πράγμα εψήθηκε σε βαθμό κακουργήματος, που λέμε. Πρέπει να φγαίνει το... Κάνεις για το αστυνομικό ρεπορτάζ εσύ. Κάνω, λαλείς. Πρέπει να φγαίνει το κόκκαλο με μεγάλη ευκολία. Εντάξει, έβαλα σου και σάλτσα. Κάνει να το... Να το δοκιμάσεις και θωρείς, δηλαδή μιλώ ότι το σκυλί μου με τον το κόκκαλο ήταν να κάνει πάρτι ούλον το απόγευμα. Και εσύ φαντάζομαι με το υπόλοιπο. Τι έτσι είναι το νινταπενούα. Δεν μπορώ να πω, είναι καλό. Ω, είναι με εμπίση. Είναι εξαιρετικό. Είναι θεσπέσιο. Δεν ξέρω τι έγινε η γεύση που σου αφήνει. Κοίταξε, έχει την γλυκάδα που το πορτοκάλι, αλλά έχει την και που το μιλίτι, δηλαδή το κρέας εψήθηκε μες στο μιλίτι, οπότε ανετράβησε. Και μετά έχει το... Επίσης που του διά έτσι όλη η γεύση είναι το σόι σος, παρόλο που έχει μόνο έναν κουτάλι, διά του μια άλλη μοιράδα η οποία είναι ωραία. Το σόιά σος. Λοιπόν, μπορείς να κόψεις την τυρόπιτα. Μπορώ να κόψω και την τυρόπιτα. Μέχρι να φάω το κότσι. Και μετά να φάεις πόπα στον την τυρόπιτα. Να την κόψω. Να σου πω κάτι. Αν είσαι και ρύζι. Ναι, θέλεις ρύζι. Το ζουμί. Το ζουμί που έμεινε. Ναι. Α, Παναία μου, Θεέ μου. Θυμάσαι ένα μπουργούρι που έκαμες, ναι, πολύχρωμο με τα μανιτάρια, με τα μανιτάρια. Καλό. Ήταν από τα πιο ωραία φαγητά. Θυμούμαι, άρεσε σου πάρα πολύ, πάρα πολύ. Την ημέρα. Ήταν, ναι, όμως ήταν ο συνδυασμός των δύο. Βέβαια. Λοιπόν, έλαβε την τυρόπιτα σου μια χαρά. Όπως βλέπετε, το κότσι δεν επέτυχε. Δεν έτυχε, πέτυχε. Καλά. Έλα. Μα το ούλο για μένα. Φάει λίγο και μεν το φάει ούλο, έλα. Θυμώνει μου το φτύλι. Πιάστη με το χέρι σου τώρα, πιάσε το πιρούνι, καθώς πρέπει. Πιάσε έναν κομμάτι έτσι, μα δεν διάλυσε την, έκαμε την κομμάτια. Τα πέλες. Έχεις δίκιο για τη γέμιση, ότι... Είναι κρεμωτή. Κρεμωτή. Ναι, σαν να το βάλεις μπεσαμέλ, αλλά είναι μπεσαμέλ. Η φέτα διά του γεύση, ξεχωριστή. Και έχεις πάρει και τα δύο. Ευχαριστώ πολύ. Άρα, κάτι πρέπει να κάνει αύριο η Χρυσουλέφου για να σε περάσει. Εγώ νομίζω σε άλλες και να τις σβήσουμε, και να βρούμε τίποτε άλλο να γράψουμε. Δεν ξέρω. Πάνω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θέλω να μου βάλεις ακόμα λίγο. Να σου βάλω όσο θέλεις. Γιατί πίνω. Για τώρα, με τούν το πράγμα και καλό απόγευμα. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο. Η Χρυσουλέφου θα είναι στην παρέα μας. Εγώ συνεχίζω να τρώω το κότσι. Να συνεχίσεις. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλά μου είπες ότι θέλεις έναν ολόκληρο.